Αδερφή μου, με την βοήθεια του Θεού και την ευλογία της Παναγίας μας και τη σκέπη της και τη χάρη της, εισερχόμεθα ήδη στο 8ο κατά σειράν κήρυγμα δια των Αντίχριστων. Εξετάζουμε το θέμα σημεία των καιρών. Αυτά τα σημεία των καιρών τα οποία μόνον όσοι έχουν πνευματική πρόοδο τα βλέπουν, τα αντιλαμβάνονται και δοξάζουν τον Θεό αναμένοντες την ημέρα κατά την οποία ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί. Και τούτο όσο και αν θέλουμε να παρηγορηθούμε ότι η ημέρα της εμφανίσεως του Αντιχρίστου αργεί ακόμη, είναι δυστυχώς πλάνη και το αληθές είναι ότι πλησιάζει. Δηλαδή όλα τα φαινόμενα τα οποία στηρίζονται αγιογραφικώς επάνω στην Αγία Γραφή και εις τα σημεία τα οποία παρουσιάζονται καθεκά στην ημέρα, δεν μένει τίποτε άλλο ή μη να αναμένουμε πότε θα εμφανιστεί αυτός ο άνθρωπος της ανομίας και της αμαρτίας, αυτός ο οποίος θα παίξει το ρόλο της συντελείας του κόσμου. Δηλαδή μετά την εμφάνιση αυτού αμέσως τα πράγματα θα αλλάξουν ριζιδόν, θα εμφανιστεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου, δηλαδή ο Τίμιος Σταυρός εις των ουρανών, δια να αντιληφθεί ο κόσμος ότι πλέον όλα τα πράγματα τα οποία εγένονται επί της γης ήσαν περαστικά, και τότε θα εμφανιστεί επί των νεφελών του ουρανού ο Χριστός επί θρόνου καθήμενος ως κριτής του κόσμου της οικουμένης ολοκλήρου. Εξετάζουμε λοιπόν τα σημεία των καιρών και είδαμε, αδερφοί μου, έως αυτή τη στιγμή το πρώτο το οποίο αναφέραμε και είναι δυστυχώς μια διάδοση, μια πανούκλα, μια χολέρα, ένα σημείο φοβερό και τρομερό δια τους Έλληνες. Ομιλώ δι' εμάς, τους πιστούς ανθρώπους, δι' εμάς οι οποίοι κατά την εμφάνιση της Παναγίας μας, όταν έφερε η αγιορείτικη συνοδεία την εικόνα της από το Άγιο Όρος, δεν υπάρχει συγκινητικότερον σημείο να βλέπεις χιλιάδες κόσμου, και δια να είπαμε για την πραγματικότητα εκατομμύρια κόσμου, να προσέρχονται δια να προσκυνήσουν την εικόνα των θαυματουργών της Παναγίας μας. Αυτός ο κόσμος, ο οποίος ακριβώς ονομάζεται χριστιανικός ορθόδοξος κόσμος της Ελλάδος, της Μητροπόλεως, δηλαδή ολοκλήρου της Οικουμένης, όπου και αν υπάρχει κόσμος, εάν μεταφερθούμε δια της μνήμης μας, εις το κέντρο αυτού του κόσμου βρίσκεται η Ελλάς με τον κόσμο της των πιστών, ο οποίος θα παίξει και το ρόλο του πολέμου εναντίον του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος, όπου και αν έβρει εμπόδιο, δεν θα έβρει το ίδιο που θα έβρει στην Ελλάδα. Δι' αυτόν τον λόγο, με συγχωρείτε, δι' αυτόν τον λόγο ο στόχος του είναι εναντίον της Ελλάδος. Η Εκκλησία φέρει εμπόδιο μέγα εις τον Αντίχριστο. Δι' αυτό θα πολεμήσει αυτό το εμπόδιο που λέγεται Εκκλησία, αλλά όμως ο Χριστός θα είναι ο νικητής. Ο Χριστός το αρνίον, το εσφαγμένο, θα είναι ο νικητής. Αυτός ο κόσμος, ο οποίος είναι στην Ελλάδα, αυτός ο κόσμος, ο οποίος πιστεύει στον Χριστόν, αυτός ο κόσμος, ο οποίος είναι σήμερα με την πίστη εις το βάθος της ψυχής, αυτός ο κόσμος θα δεχθεί και εις το μέλλον όλα όσα γράφουν τα βιβλία, όσα γράφει η Αγία Γραφή, όσα γράφουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Αυτή η μεταδοτική ασθένεια, την οποία ακριβώς έθιξα εις το λόγο μου, εις το κήρυγμα, ονομάζεται πορνοτενίες. Αυτές, όπως
ομολόγησαν στο τηλεοπτικό εκείνο μέσο που λέγεται τηλεόρασης, παραδέχθησαν ήδη ότι είναι σήμερα, λέγει, η μεγαλύτερα πληγή της Ελλάδος. Το είπαν μόνοι τους, αυτοί οι οποίοι τα δημιούργησαν. Παρεκκίνησα, παρεκάλεσα, ηκέτευσα, ηκετεύω και ζητώ διόσους τουλάχιστον ευρίσκονται εις τα κηρύγματα να απόσχουν από αυτήν την πληγή που λέγεται εμφάνιση πορνοτενίας στο σπίτι τους. Ο Πανάγαθος Θεός δεν λυπάται περισσότερο όταν βλέπει τα παιδιά του τη μια στιγμή να τον ατενίζουν επάνω στο σταυρό με το αίμα το οποίο χύνει για να σώσει τον άνθρωπο, και την άλλη στιγμή να βλέπει τα ίδια του τα παιδιά να ατενίζουν το πιο εσχρό το οποίο δύναται να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Δεν υπάρχει άλλο εσχρότερο σημείο από αυτό που λέγεται πορνοτενία. Διότι οι εφευρέτες αυτής της καταστάσεως δεν ήσαν τίποτε άλλο οι μη Εβραίοι, αυτοί οι οποίοι ζητούν να εξαφανίσουν τον χριστιανικό κόσμο. Δεν τους ενδιαφέρει για τους άλλους. Ο πόλεμος, όπως σας ανέφερα, δεν θα γίνει με άλλον κανένα ή μη μόνο με την Εκκλησία του Χριστού. Και η Εκκλησία του Χριστού είναι η Ελλάδα, η οποία ακριβώς σήμερα όλες οι εκκλησίες βρίσκονται εις τόση μεγάλη ακμή. Όλες οι εκκλησίες γέμουν από κόσμο, οι εκκλησίες έχουν αγρυπνίες, οι εκκλησίες έχουν εξομολογήσεις, οι εκκλησίες έχουν τα μυστήρια της Εκκλησίας, έχουν τις θείες λειτουργίες και ούτω καθεξής. Ως πρώτο θέμα το οποίο εξετάσαμε λοιπόν είναι αυτές οι ταινίες της πορνείας. Δεύτερον θέμα ως σημείο των καιρών είναι οι βλασφημίες, τις οποίες είπαμε ότι κατήντησαν καθολικών πλέον θέμα. Να βλασφημεί ολόκληρος η Ελλάδα των Θεών μας και τα Θεία και τα Άγια και την Παναγία μας και ό,τι ιερών και όσιον έχει αυτός ο λαός. Δηλαδή αυτοί που προσκύνησαν και προσκυνούν την Παναγία μας, αυτοί οι ίδιοι βλασφημούν την Παναγία. Το ίδιο το στόμα, τα ίδια τα χείλη, και είναι κρίμα μεγάλο. Ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να δώσει φώτιση, η Παναγία μας που την προσκύνησαν όλα αυτά τα πλήθη, να δώσει φωτισμό να σταματήσει αυτή η βλασφημία του διαβόλου, που δεν φταίνε οι άνθρωποι, αλλά φταίμε διότι ακούμε τον διάβολο. Εκείνος διατείνεται και λέγει ότι δεν αναγκάζω κανένα, λέγει, μόνοι σας κάνετε τα έργα. Εγώ η δουλειά μου είναι να σας διαβάλω, γι' αυτό ονομάζομαι και διάβολος. Εσείς γιατί κάνετε τα έργα μου? Και εάν το κοιτάξουμε το θέμα τούτο, ο διάβολος απλώς μάχεται εναντίον του ανθρώπου χωρίς όμως να τον εξαναγκάσει. Εμείς μόνοι μας του δίδουμε το χέρι μας. Βλασφημία λοιπόν, άλλο σημείο των καιρών. Το κάπνισμα, το αναφέραμε, το είπαμε ότι είναι και αυτό ένα σημείο των καιρών δια τον ερχομό του Αντιχρίστου. Και τούτο έχει εξαπλωθεί δυστυχώς και στα μικρά τα παιδιά. Γυναίκες και άντρες, νέους και γέρους, αλλά το φρικτότερο ότι εις μικράν, πολύ μικράν ηλικία, μέχρι 8 ετών, άρχονται τα παιδιά και καπνίζουν. Και είναι ένα καθολικό του το θέμα και σημείο των καιρών για τον ερχομό του Αντιχρίστου. Τα διαβολοστέλματα τα έχουμε πει και αυτά, ότι κάθε ένας άνθρωπος στα νεύρα του δεν θα πει τίποτε άλλο παρά μόνον να διαβολοστείλει τον αδερφό του, το παιδί του, τον άντρα του, τη γυναίκα του, τον γείτονα του και με όποιον συγκρουστεί. Η πρώτη λέξη η οποία θα την ακούσεις είναι να στέλνει τον αδερφό του στο διάβολο. Άλλο σημείο των καιρών είναι αυτή η ακάθαρτη λέξη στην οποία ευάπτησε ο λαός ο ελληνικός των αδερφών του. Δηλαδή ο κάθε ένας δεν αναφέρει στον αδερφόν του το όνομά του, αλλά αναφέρει εκείνη τη λέξη την εσχράν, την οποία υπονοούν αυτοί ως εσχράν και την μεταφέρουν ως εσχράν ο ένας στον άλλο. Τη λέξη την γνωστήνηση μας, την οποία ανέφερα και άλλοτε.
Ένα άλλο σημείο των καιρών είναι η μόδα, η οποία ακριβώς όπως σας ανέφερα πάλι, το εξετάσαμε και τούτο, σύρει σήμερα ολόκληρον τον κόσμο πίσω της και ιδιαίτερα το γυναικείο φύλο, το οποίο παρακαλώ θερμώς να προσέχουν οι γυναίκες να μην παρασύρονται από τη λεγόμενη μόδα και το σειρμόν του καιρού. Ένα άλλο σημείο το οποίο εθίξαμε και πάλι είναι η μαγεία. Την έχουμε αναφέρει και αυτή. Η μαγεία σήμερα παίρνει και φέρνει. Δηλαδή σήμερα ολόκληρος ο κόσμος της Ελλάδος έχει καταλήξει σε ένα σημείο το οποίο ονομάζεται μαγεία, χαρτορίχτρες, λιντζανούδες, μέντιουμ και ούτω καθεξής, και δεν ασχολείται τίποτε άλλο ο ελληνικός λαός ή μόνο με αυτήν την λεγόμενη μαγεία εκδίκησης εναντίον του αδερφού, του γείτονος, της πενθεράς, της νύφης, των τέκνων, των αδερφών, των συγγενών και ούτω καθεξής. Σας ανέφερα ότι όλες οι φυλές της γης έχουν καταλήξει μέσα στην Αθήνα για να έχουμε σήμερα 120.000 μάγους από το άκρο του κόσμου μέχρι το κέντρο της Ελλάδος, με ονόματα γνωστά τα οποία γράφουν στα περιοδικά ότι έχουμε, λέγει, τους ανθρώπους οι οποίοι ακριβώς μας συντράπουν και εμείς χρήματα θέλουμε, λέγει, τίποτε άλλο δεν θέλουμε, τους πουλούμε όλες τις ψευχές και τις αηδίες και αυτοί έρχονται και μας τα δίδουν, λέει. Τι φταίμε εμείς? Δεν φταίμε τίποτα. Αλλά όμως αυτή η μαγεία καταλήγει και στα θλιβερά γεγονότα τα οποία έχουμε και στον ναό μας και τα οποία βλέπουμε καθεκά στην ημέρα, και όμως δεν συγκινούμεθα. Φεύγουμε από αυτό και ερχόμεθα τώρα σε ένα άλλο σημείο για να το ελέγξουμε. Το άλλο το σημείο το οποίο ανησυχεί σήμερα τον κόσμο είναι η λοιμή και η λοιμή. Είχαμε αναφέρει προχθές περί λοιμών και λοιμών, αλλά θα συνεχίσουμε όμως λίγο, όχι δια την πείνα, αλλά δια τις αρρώσκες οι οποίες ενεφανίστησαν σήμερα στον κόσμο. Επικεφαλής υπάρχει μία ασθένεια η οποία ονομάζεται AIDS. Αυτή η ασθένεια, όπως ομολόγησαν στα τηλεοπτικά μέσα, υπάρχουν σήμερα 100.000 άνθρωποι με αυτήν την ασθένεια, οι οποίοι είναι δηλωμένοι, δηλαδή γνωστοί εις διάφορες χώρες του κόσμου. Αυτή η αρρώστια είναι φοβερά μεταδοτική. Μεταδίδεται ευκόλως. Αυτή η αρρώστια είναι θανατηφόρος ασθένεια. Αλλά όμως η εφευρέτη αυτής της ασθένειας, διότι δεν είναι ασθένεια την οποία έστειλε ο Θεός, την έχουν δημιουργήσει οι μάγοι, οι ίδιοι οι μάγοι. Έχουν εργαστήρια, τα οποία εργαστήρια βάζουν μικρόβια μέσα, τα ανακατεύουν, τα πολλαπλασιάζουν και δημιουργούν ασθένειες πλέον. Τούτο θα σας φανεί περίεργο. Και όμως η πραγματικότητα αυτή είναι ότι υπάρχουν μάγοι, οπαδοί δηλαδή του Αντιχρίστου, όργανα του Αντιχρίστου, όργανα του Αντιχρίστου, τα οποία επεξεργάζονται την αναταραχή του κόσμου και την αγωνία του κόσμου. Δηλαδή θέλουν να φέρουν σε ένα σημείο τον κόσμο ούτως ώστε να διακατέχεται από ανασφάλεια, και πάνω στην ανασφάλεια αυτή να εμφανιστεί ο Αντίχριστος ως σωσίας πλέον για να σώσει τον κόσμο, και αυτοί ακριβώς οι οποίοι τον έχουν ως αρχηγό, οι Εβραίοι δηλαδή, πλασάρουν τούτο, ήδη το έχουν διαδώσει, το διαδίδουν καθεκά στην ημέρα ότι ο κόσμος αφανίζεται. Ο κόσμος θα χαθεί, ο κόσμος ευρίσκεται σε αγωνία, ο κόσμος ευρίσκεται σε απορία, ο κόσμος ευρίσκεται μέσα εις ένα φόβο διαρκή, και εκείνος ο οποίος θα σώσει τον κόσμο θα είναι ο Μεσσίας ο δικός μας, τον οποίον αναμένουμε να εμφανιστεί, και εννοούν τον Αντίχριστο. Δι' αυτόν τον λόγο αυτοί οι οπαδοί του Αντιχριστού, οι οποίοι έχουν τεράστια εργοστάσια μηχανημάτων, και το μεγαλύτερο είναι μεγαλύτερα εφεύρεση του Αντιχρίστου, είναι αυτό το λεγόμενο κομπιούτερ. Αυτό το κομπιούτερ είναι εκείνο το οποίο μεταδίδει σήμερα τη λεγόμενη επιστημονική μαγεία πλέον. Έχει φύγει η μαγεία, η μαύρη μαγεία, έφυγε η μαγεία με τα κόκαλα των νεκρών και τις κεφαλές των νεκρών κτλ.
και φτάσαμε σήμερα στο άκρο ναότον της μαγείας, το οποίο ονομάζεται επιστημονική μαγεία. Σε αυτήν την επιστημονική μαγεία θα ακούσουμε πράγματα σήμερα πολύ φρικτά, τα οποία ο κόσμος δεν τα βλέπει, αλλά τα θεωρεί ως φυσικά πράγματα. Εκείνοι όμως οι οποίοι προσεύχονται στον Θεό και τα μάτια τους είναι ανοιχτά, δηλαδή η πνευματική ενόραση του ανθρώπου, εκείνοι οι οποίοι προσεύχονται στον Θεό βλέπουν άλλα πράγματα από όσα βλέπει ο κόσμος. Το AIDS έχει παρεπόμενες ασθένειες. Είναι κάπου 100 ειδών. Δηλαδή το κέντρο είναι αυτό το AIDS. Αλλά όμως έχει παρεπόμενες ασθένειες που γυρίζουν γύρω-γύρω από αυτήν την αρρώστια. Αυτές οι αρρώστιες όλες ονομάζονται άγνωστες ασθένειες. Δεν μπορούν να τις προσδιορίσουν. Απροσδιόριστες ασθένειες. Ο καρκίνος είναι ένα θέμα το οποίο και αυτό στηρίζεται πάλι ότι οι μάγοι αυτοί έστειλαν αυτήν την ασθένεια. Πλην όμως τα περιοδικά όλου του κόσμου γράφουν κατά σειράν τις ακόλουθες ασθένειες. Προσέξετε τις να τις ακούσετε. Καρκίνος, δέλτα, AIDS, ΛΑΠ2. Σύνδρομο Θουκυδίδου, σύνδρομο Λερναίας, νον Α, νον Β. Αυτά όλα τα οποία σας αρρύθμισα είναι γραμμένα σε περιοδικά. Δηλαδή δεν τα έβγαλα εγώ αυτή τη στιγμή να σας τα πω. Είναι ασθένειες οι οποίες επεσημάνθησαν από την επιστήμη, εγγράφησαν στα περιοδικά και όλες αυτές οι ασθένειες μαστίζουν σήμερα την ανθρωπότητα. Περισσότερο εκδηλώνονται εις τους ανθρώπους της αμαρτίας, δηλαδή εις ανομάλους ανθρώπους. Αυτό το οποίο είχαμε επισημάνει εις τα άλλα τα κηρύγματα. Πρώτα-πρώτα προσβάλλονται αυτοί οι τύποι της ανομαλίας, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πίπτουν στην αμαρτία αυτή. Και μετά μεταδίδεται η ασθένεια εις όλους οι οποίοι ακριβώς δεν ζουν μυστηριακή ζωή. Και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι ζουν σήμερα μυστηριακή ζωή? Είναι ελάχιστος ο κόσμος. Οι άλλοι όλοι. Αυτές οι ασθένειες, οι λοιμοί, οι οποίοι μεταδίδονται στον κόσμο σήμερα, είναι κάτι το οποίο δεν αφήνει τον άνθρωπο ήσυχο, αλλά τον φέρει σε ανησυχία. Οι ασθένειες αυτές δεν θεραπεύονται. Οι ασθένειες αυτές επιφέρουν θάνατο. Και τώρα διερωτώμεθα, μήπως αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται στηρίζονται πουθενά? Έχουν στήριγμα προπάντων στην Αγία Γραφή ή όχι? Θα διαβάσουμε από την Αγία Γραφή ορισμένα σημεία και θα προσέξω. Στο 8ο κεφάλι ο πρώτος άγγελος λέγει: «Εσάλπισε και εγένε το χάλαζα και πήρ με μειγμένα ενέματι και ευλήθη στην γη. Και το τρίτον της γης κατεκάει και το τρίτο των δέντρων κατεκάει και πασχόρτος χλωρός κατεκάει». Ευρισκόμεθα εις το 8ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ευρισκόμεθα εις τους αγγέλους οι οποίοι σαλπίζουν τα σάλπιγγας, τα σεπτά σάλπιγγας. Και τότε γίνονται φαινόμενα, λέγει, επί της γης φοβερά. Τα φαινόμενα αυτά μεταφέρονται εις διάφορα περιστατικά τα οποία βλέπουμε αλλά δεν τους δίδουμε σημασία. Τα βλέπουμε και δεν τα προσέχουμε. Και μεταξύ τούτων θα αναφερθούμε εις το κήρυγμα περί της αλλαγής όχι μόνο του καιρού αλλά και των εποχών. Ποιοι από εμάς έχουν προσέξει ότι εισήλθαμε από το καλοκαίρι μες στο χειμώνα αμέσως? Ποιοι το έχουν σχολιάσει?
όλος ο κόσμος έχει ανησυχήσει για το γεγονός τούτο, πλην όμως τούτο θεωρείται ως σημείο των καιρών. Εισερχόμεθα από τον χειμώνα στο θέρος και από το θέρος εις το χειμώνα. Και λείπουν δύο εποχές, το φθινόπωρο και η άνοιξη. Εις αυτό όμως το σημείο παρακολουθούμε εδώ ότι ο άγγελος λέγει, όταν έριξε, όταν εσάλπισε λέγει, τότε έπεσε χάλαζα μεγάλη με μειγμένη με πυρ ενέματι και βρήθη στην γη και το τρίτον της γης κατεκάει. Τούτη λέξη κατεκάει δεν την ανέφερε ο κόσμος τελευταίος, εκάησαν τα πάντα, εκάησαν τα πάντα, εκάησαν τα πάντα. Τη λέγει, την αναφέρει ο κόσμος, τη συνηθίζει ο κόσμος, χωρίς όμως να βρει πού, μήπως λέγεται πουθενά, μήπως αναφέρεται πουθενά. Αναφέρεται παρακαλώ στην Αγία Γραφή. Κατεκάει λέγει το τρίτον της γης. Τι είναι αυτό κατεκάει? Σήμερα γνωρίζουμε ότι τα φασόλια και ρεβίθια και φακές και τα λοιπά έχουν μείνει τα μισά στην Ελλάδα. Δεν βρίσκουμε τώρα, εάν κατεβούμενε στην Αθήνα, δεν βρίσκουμε εκείνα τα οποία βρίσκαμε προηγουμένως. Γιατί? Διότι τα έχει κάψει αυτό το λεγόμενο σημείο των καιρών που άλλαξε τις εποχές. Δηλαδή ένας καύσωνας με ψύχος και ένας καύσωνας με θερμότητα. Και βλέπετε εις μεν το ψύχος κατεκάησαν όλα τα δέντρα και ήτο κάτι το συγκινητικό να βλέπεις ολόκληρο δέντρο να ξηραίνεται αυτομάτως. Μέχρι στο σημείο που οι άνθρωποι επάνω στον Βόλον και στην Αγιάν και στα μέρη αυτά απάνω έχουν κατακαεί τεράστιες εκτάσεις δέντρων οποροφόρων και έφτασαν στο σημείο να λέγουν οι άνθρωποι ότι είναι μια ασθένεια του AIDS και εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι να κοπούν τα δέντρα αυτά και να καούν. Αλλά τούτο το φαινόμενο το μικρό, ο ερχόμενος χρόνος μήπως το πολλαπλασιάσει? Οπότε θα έρθουμε στο σημείο και θα ζητούμε και θα λέγουμε, μα δεν υπάρχουν μήλα, δεν υπάρχουν αχλάδια, δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο. Και βλέπετε ότι πηγαίνει σιγά σιγά το πράγμα. Δεν πηγαίνει αυτόματα να λείψει ένα είδος, πηγαίνει σιγά σιγά και ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει. Έρχεται σε ένα σημείο να το συνηθίζει πλέον και να μην καταλαβαίνει την αλλαγή αυτή του καιρού αλλά και τα σημεία των καιρών περί Αντιχρίστου. Το τρίτο της γης κατεκάει και το τρίτο των δέντρων κατεκάει. Των δέντρων, τα δέντρα δηλαδή. Αυτά τα δέντρα που μας δίδουν σήμερα κάθε είδος τροφής κατεκάει. Και συνεχίζει. Και πας χόρτος χλωρός κατεκάει. Δηλαδή και αυτά τα χόρτα τα οποία τρώγει ο άνθρωπος δια τη συντήρησή του και δια την υγεία του και αυτά τείνουν να εξαφανιστούν. Κατεκάησαν. Πώς κατεκάησαν όμως? Με μία αλλαγή του χρόνου, του καιρού και των συνθήκων κατεκάησαν τα πάντα. Συνεχίζομαι. Και δεύτερος άγγελος εσάλπισε και ως όρος μέγα πυρή και όμενον ευλήθη στην θάλασσα και γένετο το τρίτο της θαλάσσης αίμα. Αίμα. Τούτο το είδαμε άραγες ή δεν το είδαμε? Όταν φωνάζουμε ότι τα πάντα είναι δηλητηριασμένα και αυτό το ψάρι μυρίζει μια μυρωδιά η οποία δίδει πετρέλαιο, τι είναι τούτο? Μήπως είναι το σημείο αυτό και τούτο το οποίο λέγει μετετράπει το νερό σε αίμα και αρχίζουν όλα τα υδρόβια πτηνά δείχνουν στις τηλεοράσεις πάντοτε χιλιάδες πτηνά τα οποία ήσαν μέσα στην θάλασσα να βγαίνουν έξω ψοφισμένα πλέον, να μην υπάρχουν. Έπειτα ψάρια χιλιάδες τόνοι να βγαίνουν έξω βρωμισμένα και άχρηστα δια των άνθρωπων. Έπειτα όλο αυτό το φαινόμενο το τελευταίο προπάντων τούτου του έτους, όσοι επήγανε στην θάλασσα τα 2/3 βγήκαν με ασθένεια έξω.
Κάτι έπιασαν μία αρρώστια η οποία άλλα χρόνια δεν την είχαν. Όλο αυτό τι σημαίνει? Δεν είναι σημεία των καιρών. Είναι σημεία των καιρών πλην ο άνθρωπος όμως συνήθισε να τα βλέπει και να μην τα βλέπει. Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσε εκ του ουρανού, λέγει, αστήρ μέγα σκιόμενος ως λαμπάς, και έπεσε επί το τρίτο των ποταμών και επί τα σπηγάς των υδάτων. Για να το δούμε τούτο. Έχει δηλητηριαστεί το νερό. Εις πολλά σημεία αυτό το οποίο βάζουν μέσα εις το νερό για να διατηρείται, συζητείται μήπως είναι καρκινογόνο. Τι βάζουν μέσα εις το νερό? Βάζουν ένα υγρό το οποίο αυτό θέλει να διατηρήσει το νερό να μην παθαίνει ο άνθρωπος κακό. Τούτο όμως πολύ συζητείται μήπως είναι καρκινογόνο. Και εμείς πίνουμε καθεκά στην ημέρα από αυτό το νερό. Ερχόμεθα σε ένα άλλο συγκλονιστικό σημείο από την Αγία Γραφή για να δούμε τούτο το φαινόμενο της δηλητηριάσεως του νερού, επί της γης. Τι σημαίνει? Το όνομα του αστέρος, λέγει, που έπεσε στην γη λέγεται Άψυλτος, και γένετο το τρίτο των υδάτων εις Άψυλτον, και πολλοί των ανθρώπων απέθανον εκ των υδάτων ότι επικράμφθησαν. Δεν σας ενθυμίζει τούτο το γεγονός το τελευταίο το οποίο συνετάραξε την ανθρωπότητα και έκτοτε άλλαξαν άρδιντα πράγματα με αυτό το τεράστιο εργοστάσιο το οποίο έπαθε ζημιά, το Τσερνοπίλ, το οποίο ήταν εις τη Ρωσία, και το οποίο γεγονός εις το χωριό, στο μέρος, την πόλη αυτή που υπήρχε αυτό το εργοστάσιο ονομάζεται Άψυνθος. Έφερε το όνομα Άψυνθος, δηλαδή τούτο της Αγίας Γραφής. Τούτο το σημείο δεν είναι σημείο 38 των καιρών του Αντιχρίστου? Είναι σημείο το οποίο δεν μπορεί κανεί να το κλονίσει. Δεν είναι κάτι το σύνηθες. Και από την ημέρα εκείνη ο αέρας δηλητηριάστηκε, τα δέντρα δηλητηριάστησαν, το νερό δηλητηριάστη, και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ανέπνευσαν αυτό το δηλητήριο, και εμείς δεν είμαι θα έξω, είμαι θα και εμείς μέσα σε αυτό, όλοι οι άνθρωποι με τα παρέλευση ετών θα πάθουν ασθένειες, οι οποίες ασθένειες είναι αυτές τις οποίες είπα προηγουμένως. Μπορεί να συμβάλλουν από τη μία η μάγοι και από την άλλη μεριά να συμβάλλουν τα έργα των μάγων, ούτως ώστε ο κόσμος ανακατεμένος μέσα σε αυτές τις σκέψεις να μην διακρίνει την πραγματικότητα, ούτε να βλέπει τι λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο. Εις αυτά τα πράγματα, αδερφοί μου, εμείς ευρισκόμεθα μέσα εις την χάρη του Θεού και παρακαλούμε τον Θεό μας πάντοτε να μας διαφυλάτει, διότι ο Αντίχριστος θα επιτεθεί περισσότερον εις όσους θα σφραγίσει. Όσοι θα πάρουν το σφράγισμα του Αντιχρίστου, αυτοί θα έχουν περισσότερο πόνο και περισσότερες θλίψεις και περισσότερες δοκιμασίες από εκείνους τους οποίους θα είναι του Θεού μας και ο Θεός θα τους σκεπάσει με το δικό του τρόπο. Οι λοιμοί λοιπόν, οι ασθένειες, τα διάφορα γεγονότα τα οποία αναφέραμε, και ερχόμεθα τώρα εις ένα άλλο σημείο. Σεισμοί κατά τόπους. Κατά τόπους. Εις αυτό το σημείο σεισμοί εγένοντο από καταβολής κόσμου. Των τελευταίων όμως καιρών οι σεισμοί έχουν περισσότερον πολλαπλασιαστεί. Πολλαπλασιάστησαν οι σεισμοί, οι οποίοι δεν είναι τοπικοί, είναι κατά τόπους. Και τούτο πάλι το αναφέρει η Αγία Γραφή, ότι θα γίνονται σεισμοί, λέγει, κατά τόπους, έως ότου να φτάσει στο σημείο να γίνει ο μεγάλος σεισμός, ο οποίος θα καταποντήσει όλα στα νήσους του κόσμου. Όχι μόνο του Αιγαίου, αλλά και όπου υπάρχει νήσος που περιβάλλεται με θάλασσα, να καταποντιστεί. Θα είναι τόσο φρικτά τα γεγονότα, ούτως ώστε ο κόσμος θα συγκλονιστεί πραγματικά και θα ξυπνήσει επιτέλους, για να δει ότι χρειάζεται μετάνοια και να μετανοήσει να σωθεί. Τι ούτε μεγάλη σεισμή
έσονται σεισμοί και σεισμοί κατά τόπους, αρχαί οδύνων λέγει το Ευαγγέλιο. Είναι αρχαί οδύνων. Ο ιστορικός σωζόμενος αναφέρει σεισμούς επί της αυτοκρατορίας του Ιουλιανού του Παραβάτου και τους αποδίδει στην οργή του Θεού δια την αποστασία και τους διωγμούς του κατά της Εκκλησίας. Δηλαδή ο Ιουλιανός ο Παραβάτης ή το ένας ο οποίος ηγάπησε τον Θεό μετά ταύτα τον αρνήθη και εν διαρνήση του προς τον Θεό κατεδίωξε τον Θεό και τους πιστούς. Και εγένοντο, όπως γράφουν οι ιστορικοί, σεισμοί μεγάλοι όταν βασίλευε αυτός ο Ιουλιανός, ο οποίος έλαβε το επώνυμο Παραβάτης, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Αυτοί οι σεισμοί οι μεγάλοι, λέγει, εγένουν το λόγο του ότι κατεδίωκε την Εκκλησία. Η γη, λέγει, έτρεμε ολόκληρος. Δεν ήξευραν πού να καταφύγουν οι άνθρωποι, διότι εμένει εκεί εκατέρρεον, έξω δε το έδαφος εσχίζετο. Στην Αλεξάνδρεια των σεισμών συνόδευε και κύμα πελώριων. Η θάλασσα απεσήρθη πρώτον σε μεγάλη απόσταση και κατόπιν επανήλθε με τόση ορμή ώστε παρέσυρε τα πλοία και τα αφήκε στους δρόμους της πόλεως. Αυτό το γεγονός βέβαια ή το ένα γεγονός το οποίο ο κόσμος το είδε όταν ήταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Από τότε μέχρι σήμερα εγένοντο σεισμοί και τι αυτοί σεισμοί εγένοντο, ούτως ώστε έχουμε πληροφορίες από την Αμερική ιδίους σεισμούς. Έρχεται από το άνοιγμα του ωκεανού, επιτίθεται επάνω στην παραλία και παρασύρει τεράστιες πολυκατοικίες και κόσμο και εξαφανίζεται μέσα εις εκείνη την αγριότητα της θαλάσσης. Τι αυτά γεγονότα αναφέρονται συχνά στην τηλεόραση και τα βλέπει ο κόσμος. Αναφέρομαι όμως ένα άλλο γεγονός το οποίο συνετάραξε πάλι την ιστορία και εγγράφει. Εκτός των Ορθοδόξων υπάρχουν και οι Καθολικοί, οι οποίοι Καθολικοί αριθμούνται περί τα 600 εκατομμύρια. Οι Ορθόδοξοι φτάνουν τα 180 εκατομμύρια. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Οι Καθολικοί όμως είναι πολύ περισσότεροι από τους Ορθοδόξους. Και φτάνουμε τώρα σε μία νήσο η οποία φέρει το όνομα Μαρτινίκα. Αυτή η νήσος ήταν γαλλική αποικία. Η ασέβεια, λέγει, των κατοίκων αυτών των Καθολικών έφτασε στο κατακόρυ. Συνήθιζαν οι κάτοικοι να κάνουν αναπαράσταση της Σταυρώσεως του Χριστού κάθε Μεγάλη Παρασκευή. Νομίζω ότι το είδαμε. Όσοι παρακολουθήσαμε τις μέρες εκείνες να παίρνουν έναν άνθρωπο μέχρι σήμερα μια γυναίκα να τη σταυρώνουν, να την αφήνουν επάνω στο σταυρό δύο λίγα λεπτά και μετά να την κατεβάσουν. Είναι μία αναπαράσταση στη Σταυρώσεως του Χριστού. Πλην όμως εδώ η ασέβεια έφτασε σε ένα άλλο σημείο. Έβαλαν μάλιστα και την επιγραφή εκείνην την χρονιά που επήγαν να σταυρώσουν άνθρωπον επάνω στο σταυρό και να κάνουν την αναπαράσταση της Σταυρώσεως του Κυρίου. Η ασέβειά των τους μετέφερε εις ένα απίστευτο σημείο. Δια να εμπέξουν τώρα των Χριστών, επάνω στο σταυρό εσταύρωσαν έναν χείρο και έβαλαν επάνω από τον χείρο Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς των Ιουδαίων. Αυτοί οι Καθολικοί στο σημείο τούτο ενέπαιξαν τον Θεό. Και δεν έφτασε αυτή η ασέβεια και η βλασφημία. Την ίδια Μεγάλη Παρασκευή διεσκέδασαν και γέλασαν πολύ εις βάρος του Χριστού οι κάτοικοι εκείνη της νήσου. Τα γέλια όμως εκείνα τα πληρώσανε πολύ ακριβά, διότι το Μέγα Σάββατον έγιναν τρομεροί σεισμοί εις την νήσον εκείνη. Τους σεισμούς επικολούθησε λάβα καυτερή, τέφρα που έφτανε σε απόσταση πολλών μιλίων
Και πολλές χιλιάδες ασεβείς βρήκανε τρομερό θάνατο από τον Θεό σαν δικαία αμοιβή για την αποστασία τους. Δηλαδή τη Μεγάλη Παρασκευή έγινε το τούτο, την επομένη όμως όλος εκείνος ο κόσμος επλήρωσε με την ασέβειά του, διότι ήρθε η Θεία Δίκη για να εκδικηθεί ακριβώς αυτήν την ασέβεια των ανθρώπων αυτών. Η πληγή των σεισμών εξακολουθεί και εκπληρώνεται η προφητεία του Κυρίου κάθε σχεδόν γενεά. Κάθε γενεά αισθάνεται σεισμούς και αυτοί οι σεισμοί συνεχίζονται. Υπολογίζεται ότι κατέτωση σε όλη την επιφάνεια της γης γίνονται 30.000 σεισμοί, σεισμικές δονήσεις με 40.000 περίπου νεκρούς. Όλα αυτά είναι σημεία των καιρών, αδερφοί μου, τα οποία ακριβώς από καιρού εις καιρών έρχονται και εις εμάς, πλην όμως τα βλέπουμε και λέγουμε ότι είναι καιρικές συνθήκες ή κάτι το φυσιολογικό, και δεν πάβουμε μάλιστα να φέρνουμε από τα πέρατα του κόσμου και από την Κορέα ειδικούς, για να πληρώνουμε χρήματα ποσά τεράστια όλοι μας, για να μας πούν αυτοί οι κύριοι πότε θα ξαναγίνει σεισμός. Αν είναι δυνατόν. Και όμως αυτά γίνονται εις έναν λαόν πανέξυπνο, ο οποίος λαός πανέξυπνος ονομάζεται ορθόδοξος ελληνικός λαός. Και δεν διαμαρτύρεται κανείς. Και να του πει, Κύριε, εσύ τι γνωρίζεις ύστερα από ένα δευτερόλεπτο, τι θα γίνει, μπορείς να μου πεις? Και έρχεται αυτός ο Κύριος και λέει, εμείς γνωρίζουμε, λέγει, πότε θα γίνουν οι σεισμοί. Τι να του πει κανείς? Δεν θα πούμε τίποτα. Ερχόμεθα σε ένα άλλο σημείο που ονομάζεται εκκλησιαστικά σκάνδαλα. Εκκλησιαστικά σκάνδαλα τα οποία εγένονται κατά καιρούς, και αυτά γίνονται συνεχώς και μέχρι σημείο ακριβώς που οι δημοσιογράφοι να φτάνουν σε απίστευτο σημείο να διασπείρουν παρεξηγήσεις φοβερές και το κατόρθωμα το μεγάλο, το οποίο είναι στόχος των Εβραίων, όποιος διαβάζει τα μυστικά πρωτόκολλα της Σιών. Όποιος διαβάζει αυτά, είναι ένα σημείο το οποίο ποντάρουν πολλοί οι Εβραίοι. Τι είναι? Να δημιουργείται απόσταση του κόσμου από την Εκκλησία, μίσος δηλαδή, να διακόψουν την επαφή του κόσμου από τον κόσμο της Εκκλησίας, από την αμυστήρια της Εκκλησίας και από την αγάπη της Εκκλησίας προς τον κόσμο. Δεν έπαυσαν δε και οι εχθροί της Εκκλησίας και σε αυτή την επίσκεψη του Πατριάρχου στην Ελλάδα να τον κατονομάσουν με τις εσχρότερες φράσεις, ότι ήρθε για να αναστατώσει τον κόσμο. Όταν ο Πάπας πηγαίνει στις καθολικές χώρες και γίνεται σεισμός του κόσμου, ουδής ομιλεί. Όταν ήρθε ο Πατριάρχης στην Ελλάδα, ευρέθησαν οι άνθρωποι να τον βλασφημίσουν και να τον υβρίσουν αφόρητα. Στα σημεία αυτά εμείς δεν θα πάψουμε ποτέ να παρακαλούμε τον Θεό μας να δίδει αγάπη και ενότητα Εκκλησίας και πληρώματος της Εκκλησίας. Θα παγώσει δε ένα άλλο σημείο των καιρών, θα παγώσει η αγάπη στον κόσμο. Αυτή η αγάπη πραγματικά έχει παγώσει. Δεν έχετε προσέξει στις δουλειές σας, στην εργασία σας, όπου κινηθείτε. Δεν έχετε προσέξει μεταξύ της οικογενείας, των παιδιών, των γονέων. Δεν έχετε προσέξει μεταξύ των αδερφών, των φίλων, των συγγενών. Δεν έχετε προσέξει αυτήν την παγωνιά που υπάρχει. Δεν έχετε προσέξει στις εργασίες που υπάρχουν. Δηλαδή, χτίζεται μια πολυκατοικία και μέσα υπάρχουν 2, 3, 4 συνεργεία για να χτιστεί αυτή η πολυκατοικία. Δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Ο ένας θέλει να βγάλει τα μάτια του άλλου και να επιρρύπτει ευθύνες ο ένας στον άλλο.
δηλαδή ένα μίσος άσχοντο, και μέσα στα ανδρόγυνα να ευρίσκουμε αυτήν την κακία και το μίσος σε μεγάλο βαθμό, στα παιδιά προς τους γονείς σε μεγάλο βαθμό, και πηγαίνουμε έπειτα εις αυτά τα καταστήματα. Προσέξτε, υπάρχει αγάπη μεταξύ γειτόνων καταστηματαρχών? Δεν υπάρχει. Ο ένας φθονεί τον άλλο. Γιατί λέγει αυτό να εργάζεται περισσότερο από μένα και εγώ λιγότερο? Και προσπαθεί πώς θα δυσφημίσει ο ένας τον άλλον για να κλείσει το κατάστημά του, αλλά για να φτάσουμε και στο σημείο των εργατών, όταν εργάζονται σε μια επιχείρηση, η δουλειά τους θα είναι πώς θα κλείσουν αυτή την επιχείρηση όσο το δυνατό πιο σύντομα. Μια κακία, ένα μίσος αναμεταξύ των ανθρώπων. Ποιος το διέσπηρε? Είναι και αυτό ένα σημείο των καιρών, το οποίο ακριβώς εργάζεται ο Αντίχριστος για να το φέρει εις πέρας. Δια το πληθυνθήνε, λέγεται, την ανομία. Η αμαρτία είναι τόσο πολύ, ψυγίσεται, λέγει, η αγάπη των πολλών. Η αγάπη θα παγώσει. Τώρα, ερχόμεθα στην κήρυξη του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο έχει κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο? Το ερώτημα δίδει την απάντηση. Όχι. Το Ευαγγέλιο δεν έχει κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο. Αλλά όμως έχουμε μία άλλη μαρτυρία στην Αγία Γραφή, στην Αποκάλυψη, ότι θα κηρύξει, λέγει το Ευαγγέλιο, άγγελος Θεού, ο οποίος θα κρατά το Ευαγγέλιο στο χέρι, λέγει, και θα κηρύξει ο άγγελος του Θεού, λέγει, το Ευαγγέλιο εις όλη την οικουμένη. Άραγε θα βρίσκεται μεταξύ ουρανού και γης και να απαγγέλει στίχους του Ευαγγελίου? Άραγε θα ακούεται φωνή αόρατος, την οποία θα ακούει όλος ο κόσμος? Άραγε θα φτάσει στο σημείο τούτο η τηλεόραση να μπουν άνθρωποι θρησκευτικοί μέσα, οι οποίοι να μεταδίδουν την εξήγηση του Ευαγγελίου και να ακούεται εις όλο τον κόσμο με διάφορες γλώσσες? Δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, διότι η Αποκάλυψη είναι ένα μυστηριώδες βιβλίο το οποίο δεν μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει. Και στο σημείο τούτο εμείς πρέπει να πιστεύουμε ότι το Ευαγγέλιο του Θεού μας θα κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο. Ο Ιερός Χρυσόστομος δίδει μία παρήγορον φράση στο σημείο τούτο, μία σκέψη. Και λέγει ότι «Η του Χριστού μαθητέ, οι αλληλείς και οι τελώνε», λέγει, «και οι σκηνοποιοί, εν ολίγης αίτηση, την οικουμένην άπασαν προς την αλήθεια ανεπανήγαγον». Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι οι Απόστολοι εκήρυξαν το Ευαγγέλιο εις όλη την οικουμένη. Εκείνοι οι δώδεκα πάσαν την οικουμένη προς εαυτούς επέστρεψαν. Και δεν έχει καμιά σημασία αν δεν πιστέψανε όλοι, προσθέτει ο ίδιος. Δηλαδή το Ευαγγέλιο έχει φτάσει σε όλα τα σημεία του κόσμου. Είναι ένα άλλο σημείο το οποίο ανατρέπει το πρώτο. Πού θα καταλήξουμε εμείς? Θα μείνουμε στο σημείο ότι εκηρύχθη το Ευαγγέλιο, το ήκουσαν το Ευαγγέλιο, ή θα έρθει άγγελος Κυρίου να κηρύξει? Αναφέραμε ότι θα έρθει ο Ηλίας και ο Ενόχ, οι οποίοι προηγουμένως θα κηρύξουν τον Χριστόν, θα συλληφθούν, θα θανατωθούν και μετά ταύτα θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Όλα αυτά τα σημεία τα αφήνουμε, αδερφοί μου, για να κοιτάξουμε περισσότερον άλλα σημεία τα οποία είναι πασιφανή πλέον στα μάτια μας. Ένα σημείο των καιρών το οποίο το γνωρίζουμε όλοι μας, και προπάντων ο σημερινός νεοέλληνας και τα λεγόμενα ζευγάρια και ανδρόγυνα. Δεν είναι ένα σημείο των καιρών ότι οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας δεν ήξευραν αποστροφήν τεκνογονίας? Δεν γνώριζαν τι θα πει αποστροφή τεκνογονίας? Σήμερα ολόκληρος ο κόσμος έχει ένα σημείο κοινό. Δεν γεννά παιδιά. Γιατί έγινε κοινό τούτο το σημείο? Δεν είναι ένα σημείο των καιρών η αποστροφή της τεκνογονίας, η λεγόμενη υπογεννητικότης? Σας ανέφερα άλλοτε ότι μια στατιστική στην Αθήνα
έδειξε ότι ισόδεστες μητέρες ανήκει που ανάμιση παιδί. Όλες οι άλλες τι κάνουν? Το αποτέλεσμα είναι άλλο σημείο των καιρών, το οποίο έφτασε και μέχρι νόμου, ενομιμοποιήθη. Είναι ο φόνος των παιδιών. Δηλαδή άλλο σημείο το οποίο έγινε καθολικό και φτάνει κανείς σε ένα συμπέρασμα ότι σπανίζει ανδρόγυνον να μην έχει τα χέρια του βουτυγμένα στο αίμα των παιδιών. Όλο αυτό το αίμα το οποίο χύνεται το βλέπει ο Θεός. Είναι ένα σημείο όμως των καιρών του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος έφερε και τούτο το σημείο. Ένα άλλο σημείο το οποίο ακριβώς ο Αντίχριστος τίνει να φέρει στον κόσμο και πολλαπλασιάστη με ανησυχία μεγάλη, είναι οι λεγόμενες τερατογεννήσεις. Δηλαδή πολλές γυναίκες στον κόσμο γεννούν τέρατα και αυτό είναι στην θέση της χειρός του Αντιχρίστου. Δηλαδή με τα μηχανήματα τα οποία εφεύρενε ο Αντίχριστος δύναται κάλλιστα, χωρίς να περιμένει μία γυναίκα τίποτε, να είναι έγκυος ένα τέρας. Αυτό θα φέρει ανησυχία πολύ στον κόσμο και αυτό θα καταλάβει περισσότερο από όλους εκείνους οι οποίοι διαπράττουν δυστυχώς παράνομες σχέσεις. Θα επιτρέψει ο Θεός, διότι αυτή η παρανομία θα αφήσει τον Αντίχριστον, διότι ζητεί δικαιώματα και λέει, εάν εγώ, ο κόσμος έρχεται με μένα, έχω εγώ τα δικαιώματα. Εάν ο κόσμος πηγαίνει με το μέρος το δικό σου, έχεις εσύ τα δικαιώματα. Αλλά σήμερα εμείς εστρέψαμε την πλάτη μας προς τον Χριστό και δώσαμε το χέρι μας στον Αντίχριστο. Ούτως ώστε όλα αυτά πρέπει να τα περιμένω. Ένα σημείο το οποίο δημοσιεύθηκε τελευταίως και το οποίο είναι σφόδρα ανησυχητικό είναι η λεγόμενη τερατομορφισμή. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι τέρατα, είναι σημεία τα οποία δεν τα αντέχει ο άνθρωπος. Θα το διαβάσω όλο όπως το έχουν δημοσιεύσει. Υπονόμευσαν τους θεσμούς και τους ιερούς δεσμούς και ιδιαίτερα της οικογενείας και του γάμου. Έχει υπονομευθεί τούτο. Υπονόμευσαν δηλαδή κάθε τι που διαφοροποιεί την κοινωνία από τη ζούγκλα. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος επήγαινε με τον νόμο του Θεού, μεταφέρουν τώρα τον άνθρωπο να μεταφερθεί στη ζούγκλα και να γίνει ένα ζώο χωρίς φραγμούς. Και οι άνθρωποι έγιναν θηριωδέστεροι και των θηρίων και η κοινωνία σε πολλές περιπτώσεις κατήντησε ζούγκλα ή χειροστάσιο. Η ίδια η κοινωνία σήμερα, αυτά τα σημεία των καιρών. Η Βρετανική Εθνική Εταιρεία για την Πρόληψη της Βίας εις βάρος των παιδιών, των βρεφών. Βία εναντίον των παιδιών. Πιάνουν τα παιδιά, τα μικρά, τα βρέφη. Και τούτο έχει αναστατώσει την οικουμένη. Ανεκκίνωσε στο Λονδίνο ότι τα σεξουαλικά αδικήματα που διαπράττονται εις βάρος ανηλίκων αυξήθησαν κατά 137% το 1986, δηλαδή τον περασμένο χρόνο. Ενώ σύμφωνα προς άλλα στατιστικά στοιχεία η μέση ηλικία των θυμάτων είναι τα 10 έτη και στο 31% των περιπτώσεων της 100 δράσεως είναι ο πατέρας. Ο πατέρας κάνει το παιδί, το βρέφος. Το 26% ο πατριός πιάνει το παιδί του. Το 35% ο σύντροφος της μητέρας ή κάποιος γείτονας. Δηλαδή η γυναίκα έχει φίλο και ο φίλος κάνει το παιδί της μάνας. Το βρέφος, όχι το μεγάλο πλάσμα, το βρέφος. Ενώ στο 80% του συνόλου των επιθέσεων αφορούσε μικρά κοριτσάκια. Αυτό το ανησυχητικό σημείο, αδερφοί μου, είναι μεγάλο.
Τα στοιχεία δημοσιεύτηκαν μετά την φοβερή αποκάλυψη ότι σε διάστημα 2 μηνών αφαιρέθηκε από τους γονείς, αφαιρέθηκε 202 παιδιά της πόλεως Cleveland της Βορείου Αγγλίας η κυδαιμονία τους, διότι υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι ασελγούσαν εις βάρος των παιδιών τους. Αδερφοί μου, είναι να κλαίω. Δεν είναι μικρά τούτα τα γεγονότα τα οποία αναφέρει σήμερα η κοινή γνώμη και διαπορείται ο άνθρωπος που έχουμε φτάσει. Σημεία των καιρών, αδερφοί μου, τα σημεία των καιρών. Ένα άλλο σημείο το οποίο είναι φοβερό και θέλω να το προσέξουμε και αυτό και να μου πει κανείς αν έχω άδικο. Πέστε μου, ο κόσμος έτρωγε τόσο κρέας που τρώγει σήμερα ή στο παρελθόν? Όχι. Σήμερα κατήντησε ο άνθρωπος να γίνει ένα πτηνό όρνεο που δεν τρέφεται με τίποτε άλλο ή μόνο με τα σάπια κρέατα. Σήμερα όλες τις ημέρες του έτους, εάν είναι δυνατόν, εάν τρώγουν κρέας, δεν θα πουνώσει. Δι' αυτό εξαλείφθη και η νηστεία. Και όταν ομιλήσουμε περί νηστείας, ο άνθρωπος αγκαναχτεί. Λέγει, τι μου λέγει, να νηστέψω? Εγώ δεν νηστεύω. Δηλαδή τα όσπρια τα οποία ο Θεός έδωκε στον άνθρωπο, τα χόρτα, η δημητριακή καρπή με λίγα λόγια, όλα αυτά τα φρούτα, οτιδήποτε υπάρχει, δεν του αρέσει του ανθρώπου και θέλει να τρώγει και να τρέφεται πάντοτε με τα κρέατα χωρίς διακοπή. Δι' αυτό και γεννώνται όλες αυτές οι αρρώσεις. Θα σταματήσουμε εδώ για να δούμε μία άλλη ντροπή σημείο των καιρών, το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Προσέξετε ότι αυτή η Ρωσία έχει τραπεί προς τον χριστιανισμό και έφερε αναστάτωση εις ολόκληρο τον κόσμο. Το έχετε προσέξει? Γιατί άραγε σε αυτή η τροπή προς την θρησκεία? Ας προσέξουμε τι λέγουν οι υπουργοί αυτοί της Ρωσίας οι ίδιοι. Η Σοβιετική κυβέρνηση θα αφήσει μέχρι τον Νοέμβριο ελευθέρους όλους τους κρατουμένους για θρησκευτικούς λόγους. Μέχρι τον Νοέμβριο, λέγει, θα αφήσει ελευθέρους όλους τους ανθρώπους για θρησκευτικούς λόγους. Η δε Σιβηρία είναι γεμάτη από φυλακισμένους γιατί έδωκε ένα ψωμί στο γείτονα που δεν είχε. Γιατί έδωκε μια δραχμή στη χείρα που δεν είχε. Γιατί έδωκε κάτι στο ορφανό που δεν είχε. Ένα παπουτσάκι ή ένα φορεματάκι. Όλοι αυτοί είναι φυλακισμένοι για θρησκευτικούς λόγους ή ότι επήγαιναν στην εκκλησία και ήσαν άνθρωποι θρησκευτικοί. Έρχονται τώρα οι υπουργοί ήδη μετά την κυβέρνηση του ανθρώπου αυτού, του Μιχαήλ Κουρπατσόφ, ο οποίος μετέτρεψε ολόκληρον την ιστορία της Ρωσίας. Τον δε επόμενο χρόνο θα εορτάσει, παρακαλώ, η Ρωσία τα 1000 έτη του χριστιανισμού, των οποίων εδώσαμε εμείς. Των οποίων εδώσαμε εμείς οι Έλληνες. Και εμείς οι Έλληνες να μην έχουμε χριστιανισμό. Και συνεχίζει. Επίσης, ανεγνώρισε, λέγει, ο Κωνσταντίν Κάρτσεφ εις των Αμερικανών γερουσιαστήν Ρίτσαρντ Λούγκαρ ότι η αντιμετώπιση της θρησκευτικής πίστεως αποτελεί μια πικρή σελίδα της σοβιετικής ιστορίας. Δηλαδή το ότι κατεδιώξαμε την εκκλησία είναι μια πικρή σελίδα της σοβιετικής ιστορίας. Το λέγουν σήμερα οι υπουργοί σήμερα. Και ότι με την νέα πολιτική η θρησκεία και οι εκκλησίες θα ζήσουν ελεύθερες από το σοσιαλιστικό καθεστώς.
Στο παρελθόν ομολόγησε ο ίδιος ο Κάρτσεφ, δεν είχαμε ορθή αντίληψη για το ρόλο της θρησκείας στην κοινωνία. Τώρα, με την διαφάνεια και των εκδημοκρατισμών, αξιολογούμε τη στάση μας και προγραμματίζουμε το μέλλον. Αυτά, αδερφοί μου, έχουν ομολογηθεί από τους υπουργούς της Ρωσίας που κυβερνούν το ρωσικό λαό. Τούτο όμως μας δίνει χαρά να φαινώσει. Αλλά μήπως είναι ένα σημείο των καιρών? Μήπως θέλει ο Θεός να φεθεί αυτός ο λαός ελεύθερος για κάποιο ρόλο? Διότι οι πατέρες της Εκκλησίας αναφέρουν ότι θα γίνει φοβερός πόλεμος, ο οποίος πόλεμος θα νικήσει αυτή η Ρωσία άλλα 10 κράτη. Μήπως προετοιμάζει ο Θεός ένα τέτοιο μεγάλο μέλλον? Και ο πόλεμος αυτός, αναφέρουν οι πατέρες της Εκκλησίας, θα γίνει εις την Κωνσταντινούπολη. Και η Κωνσταντινούπολη στο τέλος θα δοθεί στους Έλληνες, οι οποίοι ήσαν απαρχής οι γεννήτορες αυτού του τόπου. Μήπως όλα αυτά είναι σημεία των καιρών τα οποία ο κόσμος τα βλέπει αλλά δεν τα αξιολογεί? Εις όλα αυτά, αδερφοί μου, εμείς δεν έχουμε τίποτε άλλο ημί μόνο να δοξολογούμε το Θεό και να τον ευχαριστούμε. Θα σταματήσουμε ως εδώ, διότι έχουμε τελειώσει την ώρα. Νομίζω ότι κατά κάποιον τρόπο εξυντλήσαμε όλα τα σημεία των καιρών για τον Αντίχριστο, εις το περασμένο κήρυγμα και το σημερινό κήρυγμα. Και τώρα, εις το ερχόμενο κήρυγμα, θα δούμε το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Να το δούμε ποιος είναι αυτός, πώς τον περιγράφουν οι πατέρες της Εκκλησίας, τι όψεις είναι, τι ανάστημα έχει, τι μούτρο έχει, τι θα κάνει. Θα τον δούμε εις το ερχόμενο κήρυγμα. Δι' αυτό, έως ότου να βρεθούμε την ερχόμενη Τετάρτη, ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας δώσει δύναμη, να μας ενισχύσει εις την προσευχή, εις την πίστη, εις την αγάπη, εις την ελπίδα εις το όνομα του το Άγιο, δια να μας αξιώσει να περάσουμε τα σημέρα τα οποία ζούμε εν ειρήνη, αγάπη, ομονία και την αφοσίωσή μας εις εκείνον ο οποίος είναι ο κυβερνήτης του κόσμου ολοκλήρου. Αμήν.